όπως πάντα έχετε διαβάσει στο Πορτοκαλικά, εισάγει και νέα όργανα. Και όπως έχουν περπατήσει, πιστεύω, στην χώρα μας θεσμοί ανεξάρτητες αρχές, όπως ο ΑΣΕΒ, συνήγορος του πολίτη και βεβαίως άλλες ανεξάρτητες αρχές, ο νομοθέτης με το Δελκάτη θέλησε να προσδώσει έτσι και στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το χαρακτήρα με την ψήφιση συμπαραστάτη του Δημότη και επιχείρησης σε δήμος φυσικά πάνω από 20.000 κατοίκους. Ο ρόλος του συμπαραστάτη του Δημότη, το οποίο πρόσωπο λέει ότι πρέπει να είναι εγνωσμένο κύριος έτσι, και εταιρείας, είναι να υπερασπίζεται τα αιτήματα, αν θέλετε, τα παράπονα των πολιτών, γιατί είναι γεγονός βεβαίως ότι η διοίκηση γενικότερα, έτσι, από την κεντρική σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργή κτλ., έχει πολλές ελλείψεις, παραλήψεις, ατέλεσεις, λάθη επομένως. Το όργανο αυτό, λοιπόν, το πρόσωπο αυτό, πρέπει να επιλεγεί σε αποκλειστική προτεσμία 2 μήνων, δηλαδή μέχρι τις 28 Δευτέρου. Γίνεται μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται με 2/3 των δημοτικών συμβούλων. Υποστηρίζεται φυσικά από τις υπηρεσίες, όπως λέει το άρθρο 77 ειδικότερα και το έχετε διαβάσει, δέχεται καταγγελίες για κακοδιοίκηση κλπ. Και των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιληθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντάει εγγράφως ή ηλεκτρονικά να επιβεβαιώνεται με ρόλο στους ελευθερώμενους. Ο νόμος στο σελίδα του Δήμου από τις 4 Φεβρουαρίου είναι αναρτημένη η προκήρυξη αυτή. Και μέχρι σήμερα, λέω όμως βεβαίως ότι μέχρι και σήμερα, μέχρι την ώρα αυτή που συζητείται το θέμα, μπορούν να υποβληθούν επίσης δηλώσεις υποψηφιότητας. Η διαδικασία θα είναι μυστική, όπως είπα, και για να επιλεγεί κάποιος τα 2/3. Σειρά προτεραιότητας, κατά σειρά πρωτοκόλλου, ας πούμε, είναι του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Γιώργου Πολάκη, του Ιωάννη, του κυρίου Δημοσθένη Ταούλα του Νικολάου, του κυρίου Φίλη Προκόπιου του Αναστασίου, του κυρίου Φίλη Προκόπιου του Αναστασίου, του κυρίου Τσέκου Δημήτρη του Κωνσταντίνου, 4 δηλαδή μέχρι τώρα και οι 4 είναι νομικοί, και του κυρίου Γρηγόρη Καραγιανόπουλου, ο οποίος είναι του Χρήστου, ο οποίος είναι οικονομολόγος του λογιστής. Παρέτησης από την διεκδίκηση της υποψηφιότητάς του και δηλώνει σήμερα 23 Δευτέρου που έχει έρθει και δηλώνει ότι παραιτείται από την θα σας το διαβάσουμε όλο. Λοιπόν, έχουν μείνει 4 ενδιαφερόμενοι. Να αρχίσουμε πρώτα από την παρέτηση του ενός υποψηφίου, αλλά ήθελα να συμφωνήσουμε σε κάτι, επειδή είναι αρκετά τα βιογραφικά, επειδή είναι παρόντες οι υπόλοιποι 4, θα πρότεινα προς το σώμα, πολύ σύντομα ο καθένας αν θέλει να πάρει το λόγο. Τις τελευταίες ημέρες, λίγο πριν από τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και τις επιχειρήσεις, γινόμαστε μάρτυρες περιπορών που δυστυχώς απαξιώνουν εν τη γενέση του τον νέο αυτό θεσμό. Ως υποψήφιος για τη θέση αυτή, δεν μπορώ να μείνω αμέσως και οφείλω να τοποθετηθώ. Με τον νέο νόμο του Καρυπηράτη προβλέφθηκε και δημιουργήθηκε ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη και αναχρονισμός και παρεμβληματικές κλπ. Οι προσωπικές σχέσεις του καθενός μας σε αυτό το μικρό τόπο που ζούμε είναι γνωστές και ο καθένας αυτά που πράττει και αυτά που λέει είναι δημόσια. Δεν νομίζω να ακούστηκε κάποια πρόταση από τον Δήμαρχο. Εγώ εξέτασα τη διαδικασία που γίνεται. Από εκεί και πέρα έχουμε 4 υποψηφίους. Έτσι, το σώμα αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο Δήμαρχος. Εδώ είμαστε. Έχετε νου και γνώση. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι ότι θα κάνω καθένα αυτό που λέει η συνείδησή του. Τι άλλο να πω. Δεν κατάλαβα. Σήμερα,
ξέρει. Παρόλο που οι λόγοι που επικαλείται για λόγους σχέσεων με την παράταξη του κυρίου Καραμπατζού είναι γνωστή, αν θέλετε, ο κύριος Δήμαρχος δεν μίλησε χθες στις ομιλίες του. Ο κύριος Πολάκης δεν μίλησε μόλις χθες στις ομιλίες του κύριου Καραμπατζού. Έχει εδώ και καιρό. Λοιπόν, επειδή η διαδικασία προβλέπει, κύριοι συνάδελφοι, να κατατίθενται υποψηφιότητες ακόμη και την τελευταία στιγμή που συζητεί το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω ακόμα και για το τυπικό μέρος, αν πλην των τεσσάρων από τους παριστάμενους υπάρχει ενδιαφέρον και για κάποιον άλλον υποψήφιο. Είμαι καλή και γόνιμη τετραετία. Εντάσεις ίσως υπάρχουν, όμως είμαι βέβαιος ότι στην πορεία του χρόνου τουλάχιστον το 90% των αποφάσεων θα λαμβάνονται με ομοφωνία όπως γινόταν όλα τα χρόνια και όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το τονίζω αυτό, της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι της κεντρικής διοίκησης. Έτσι. Διαβάσαμε μια επιστολή και πρέπει να πω κι εγώ ότι τιμώ τον κύριο Πύλη, την αξιολογότατο συνάδελφο, ποτέ δεν είχαμε καμιά διαφορά, όπως τιμώ ιδιαίτερα και τους παρισταμένους συνυποψηφίους για τη θέση αυτή και τους αναγνωρίζω ίσως και περισσότερο ενδιαφέρον από μένα για τα κοινά της πόλης και μεγαλύτερη αγάπη για την άουσα. Όμως κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί κανέναν. Πολύ περισσότερο όταν έχει ασχοληθεί με τα κοινά και έχει προσφέρει στα κοινά. Γιατί πρέπει να θυμίσω, δεν θα το θυμάται ίσως κανένας, ότι την πρώτη τετραετία του κ. Καραμπατζού, μετά που εκλέχθηκε και ήταν η τότε πλειοψηφία, είχα προταθεί και μπήκα μέλος της Επιτροπής Αδερφοποίησης. Και κανένας δεν είπε τίποτα. Κανένας δεν είπε γιατί τον προλόγησες, γι' αυτό μπήκες μέλος της Επιτροπής Αδερφοποίησης, γιατί να πεις. Εδώ είναι παρασκήνιο, είναι χίλια δυο. Γιατί όμως τότε δεν είπε κανένας τίποτα όταν μπήκα σε μια επιτροπή που δεν τη θυμάται κανένας. Και τώρα βέβαια, για αυτή τη θέση, κύριε Καρδιά, πρέπει να πω βέβαια ότι σήμερα υπάρχει στη Πάσχου Μεριών στη Γαλλία οδός Νάουσας. Και είμαι περήφανος γι' αυτό και πάλι γιατί βλέπουν όλοι οι Έλληνες πουράκες της Διασποράς και χαίρονται που βλέπουν το όνομα της Νάουσας, μια ελληνική πόλη, να έχει εκεί οδό, ονομασία. Λίγο αμήν του νοθάμε και το χρόνο το λίγο που το δώσαμε. Θες του να είναι γνωστή, όμως αναρωτιέμαι πώς θα εκλεγεί ο συμπαραστάτης, εάν οι παρατάξεις δεν συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι δυνατόν να εκλεγεί συμπαραστάτης. Απαιτούνται τα 2/3 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή 66,6%. Και αν κάποια παράταξη πει ότι εμείς απέχουμε, όπως γίνεται πανελλαδικά, ξέρω εγώ, να αφαιρέσουμε άλλους δύο, θα πάμε στο 71-72% πρέπει να πάρει, γιατί εξακολουθεί να πρέπει να πάρει 22, άσχετα να απέχουν κάποια πληροφορία. Αν λείπει και κανένας, πρέπει να πάρει 80% των ψήφων. Έτσι είναι αυτό το νομοσχέδιο και δεν ξέρω γιατί. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Πύλη, μα διαβάσατε εκεί, ότι ο κύριος Δραγκούσης είχε μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θα σας πω ποια ήταν του κυρίου Δραγκούση η φιλοσοφία. Σας είπε για έναν αυτοδιοικητικό θεσμό. Για έναν θεσμό ο οποίος πρότιστα εξυπηρετεί τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και ή των δημοτικών υπηρεσιών και, και του συμπαραστάτη του Δημότη, αλλά για έναν θεσμό ο οποίος από τον ίδιο τον νόμο και ειδικά από την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου αυτού, περί του Καλλικράτη, αναφέρεται στο ότι είναι ένας παράλληλος θεσμός, κυρίες και κύριοι, και μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν καταργεί βέβαια τον συνήγορο του πολίτη, ούτε τους αρμοδιότητες των άλλων ελεκτικών οργάνων και αρχών, αλλά και του ελεκτική νομιμότητας. Αυτό όμως τι σημαίνει απλά, με απλά ελληνικά, ότι δεν πάει να είναι ένας ελεκτικός θεσμός. Αυτό άλλωστε αναφέρει και στην παράγραφο 3, όπου ρητά ο νομοθέτης, παρότι δεν έχουμε ούτε ερμηνευτικές εγκυκλίους ούτε τίποτα άλλο εκτός από την ιδεολογική έκθεση του κ. Ραγκούση, όπου ρητά όμως ο νόμος του παράγραφο 3 αναφέρει ποια είναι
η δουλειά του συμπαραστάτη του Δημόσιου. Με διάθεση ανεξαρτησίας στην ψήφο σας να σκεφτείτε ποιο είναι το συμφερότερο για το Δημόσιο. Ποιος είναι αυτός από τους υποψηφίους ο οποίος έχει και το κύρος και την εμπειρία για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ποιος είναι αυτός, ναι, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, θα κρατήσω πολύ λιγότερο εγώ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να χρειαστεί να πάρει τη θέση του Δημότη και ποιος είναι αυτός ο οποίος σε τελική ανάλυση μπορεί, έχει τις δυνάμεις να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Καταρχήν ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις πρώτα. Είναι τιμή για μένα να διεκδικώ την υποστήριξη των ανθρώπων που ο λαός της Νάουσας, των Αθεμίων και της Ερνούπολης τους έφερε στη θέση να εκπροσωπούν το νέο διευρυμένο Δήμο της πόλης μας. Και επίσης είναι τιμή μου να διεκδικώ μια θέση με δύο εξαίρετους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται χρόνια στο δημοτικό επάγγελμα όπως και εγώ στην πόλη της Νάουσας. Εγώ δεν σας φάω τον χρόνο, δεν θα εξαντλήσω το τετράλεπτο, γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που διεκδικεί μια θέση για να προσφέρει στα κοινά, γιατί αυτή η θέση είναι για να προσφέρει ένας άνθρωπος στα κοινά, πρέπει να μιλάει με το έργο του στην πορεία και όχι με τα λόγια. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, δύο βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή τη θέση είναι το κύρος και η εμπειρία. Για το ηθικό και το πνευματικό κύρος το δικό μου δεν επιτρέπω σε κανένα να αμφιβάλλει και δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ κανείς που να αμφιβάλλει γι' αυτό. Έχω τελειώσει δύο σχολές πανεπιστημίου, το βιογραφικό μου στιάζει του καθενός και όσο για το χαρακτήρα μου νομίζω οι περισσότεροι από εδώ με ξέρετε. Όσον αφορά την εμπειρία, είναι αλήθεια ότι δεν τη διαθέτω. Αλλά πιστεύω ότι η όρεξη και η διάθεση που έχω για προσφορά και για δουλειά σαν νέος άνθρωπος υπερκαλύπτει την απουσία της εμπειρίας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν θα συμφωνήσω με το περιεχόμενο της επιστολής του συναδέλφου του κ. Μπίλη, γιατί το ίδιο θα μπορούσαν να πούν και για μένα, καθώς όπως ξέρετε όλοι, ο πατέρας μου ήταν υποψήφιος στο συνδυασμό του κ. Δημάρχου και θα μπορούσε να υπάρχει και για μένα αυτή η κατηγορία. Οπότε δεν πιστεύω αυτό που ανέφερε για τον κ. Πολάκη. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνολικά ψήφισαν 31 συνάδελφοι και οι υποψήφοι έλαβαν τους εξής ψήφους. Λευκά 1. Ο κύριος Πολάκης 17 ψήφους. Ο κύριος Καραγιανόπουλος 9. Ο κύριος Ταούλας 3. Και ο κύριος Τζέκος 1. Επειδή δεν έχουν καλύψει την πλειοψηφία των 2/3 όπως ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά την ψηφοφορία. Διότι στο σχετικό άρθρο ο νόμος του Καλλικράτη ορίζει ότι αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνει κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρία με την ίδια πλειοψηφία. Επειδή όμως το θέμα του συμπαραστάτη του Δημότη θα πρέπει να περαιωθεί μέσα στο πρώτο δίμηνο, δηλαδή μέσα στις 28 Φεβρουαρίου και φυσικά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ξεχωριστή συνεδρίαση με αυτό το θέμα μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, θα γίνει άλλη μία ψηφοφορία για να είμαστε και τυπικά εντάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο νόμος. Η προσωπική μου θέση, την οποία την εξέτασα και στην ημερίδα συνέδριο, αν θέλετε, που είναι σκέπτη στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Δευτέρα, οδηγούμαστε έτσι σε αδιέξοδο. Και πολύ τι είναι. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη πια και στον ίδιο το Ραγούση, όταν είχε έρθει πριν από δύο εβδομάδες, που το θέσαμε το θέμα και η κυρία Σουντόπουλο και εγώ. Όταν και το πρώτο της Δημοκρατίας ακούστηκε η τοποθέτηση, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μια, δύο, τρεις, πέντε ψηφοφορίες βγάζει αυτό που θέλει, το αποτέλεσμα. Βάζει την περίπτωση και με σχετικές πλειοψηφίες. Αν πιστεύουμε στο θέσμα. Έτσι, βλέπετε ότι τελικά ο ίδιος ο νομοθέτης μπορεί να βάζει υψηλά επίπεδα, έτσι, ευρύτερη τη διαβούλευση, συνένεση, ευρύτερο κύρος κτλ. Αλλά οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Μα κάνει να υπήρχε μια ευρύτερη αποδοχή, μια ευρύτερη συνένεση.
ελπίζουμε στην αλλαγή του νόμου για να μπορέσει να επιλογήσει ο θεσμός σας. Με όποιον επιλογεί, όταν θα ορίσει ο νόμος. Θα μπορούσε κάτι σαν το σύγκριο ο κύριος Πολάκης. Όπως εκλέγει το πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήθισε η παράταξη του διοικητή, το κόμμα του διοικητή, να προτείνει ιδεολογικά από την άλλη μεριά κάποιον υποψήφιο. Το είδαμε.